Σινεμά θα σ' άρεσε να κάνεις, να παίξεις το σινεμά? Πολύ. Και έχω 3 προτάσεις φέτος. Το ξέρω, γι' αυτό έκανα την ερώτηση. Ναι. Δεν ξέρω τις προτάσεις, ξέρω ότι είναι οι προτάσεις. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσουν και οι 3. Και πότε θα γίνει αυτό? Έχει τοποθετηθεί χρονικά το επόμενο Πάσχα. Κάτι που μου έκανε εντύπωση. Δεν ερωτεύτηκε ποτέ στο Λονδίνο. Άγγλο. Ναι, δεν έτυχε κάτι, ξέρεις, ποτέ, ούτε φλερτάρισα με κάποιον άνθρωπο. Τους βρίσκω λίγο κρύους εγώ, ναι, τους Άγγλους, δεν είναι τελικά για μας που είμαστε Ελληνίδες και χθήσεις. Ενώ έχουν απίστευτο χιούμορ, απίστευτο χιούμορ. Ναι, αν, αλλά ένα φλερματικό. Αν τους πλησιάσεις σαν γυναίκα, μπορώ να σου πω ότι έχω βιώσει και να κοκκινίζει κάποιος που του μιλάω. Ο μόνος Άγγλος που μου αρέσει πάρα πολύ και θα μπορούσα να τον ερωτευτώ νομίζω, γιατί δεν τον ξέρω προσωπικά, είναι ο Hugh Grant. Ναι. Ο Hugh Grant. Θα σε πάω το βράδυ, άκου τώρα να σου πω. Πού θα σε πάω? Θα σε πάω. Μάλλον εσύ θα με πας. Εσύ μας πας. Θα πάμε στον Τσίρο. Α, στο Πίτσα Πομοντόρο. Στο Πίτσα Πομοντόρο. Αγαπημένο μου μέρος. Αγαπημένος μέρος. Mm. Όπου στο Πίτσα Πομοντόρο, ιδιαιτερότητα. Έχει Έλληνες, πολλούς. Τον Ντόν Τζόνσον μπορώ να τον συναντήσω. Πιθανόν σήμερα ίσως. Παίζει τον Ντόν Τζόνσον, ίσως να είμαστε χαιρέσει. Του μίλησα χθες στο τηλέφωνο. Πώς δεν τον ξέρω, τον Τσίρο. Πάρε, λέει να τις μιλήσεις. Αυτός ο Τσίρο που έχει το Πίτσα Πομοντόρο, που είναι μια τρύπα έτσι υπόγεια. Και είναι ένα μέρος που είναι γεμάτο η τύχη του φωτογραφίες από γνωστούς. Και τρως πίτσα και ακούς live μουσική. Τρως καταπληκτική πίτσα, ναι. Φοβερές σαλάτες. Και έχει μια πίστα 2x2, πόσο ήτανε. Mm-hmm. Και παίζουν κατά καιρούς από πάρα πολύ άσχημους σε πάρα πολύ διάσημους ανθρώπους. Mm-hmm. Έτσι. Έχω τραγουδήσει κι εγώ εκεί μέσα. Και γίνεται ένας χαβαλές, γιατί χωράει maximum 150 άτομα. Γίνεται φοβερό παιχνίδι, ξέρεις. Έχω δει δηλαδή απίστευτα καμάκια εκεί μέσα να γίνονται. Ιταλούς, από διάφορες χώρες, όλες οι εθνικότητες. Και ο Τσίρο είναι ο συνδετικός κρίκος. Να ξαναφτιάξουμε την κονσόλα όπως τη βρήκαμε, ή τη χάλασα τώρα και ήταν αλλιώς η κονσόλα. Okay, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος ερήμην του μας φιλοξένησε στο σπίτι του και στο στούντιό του. Φύγαμε. Ζηλεύει που δεν είμαστε εδώ. Ε, καλά. Φύγαμε, πάλι να φύγουμε. Πάμε πίτσα. Τι πετύχαμε Έλληνες, τι αποθεώσαν την Άννα Βη στο Λονδίνο. Η φωτογραφία με τον Ροντ Στιούαρτ. Όλα τα έδεσαι. Ναι, θα πω πεις μετά για τον Ροντ Στιούαρτ. Τι, μια χαρά παιδί. Το Λονδίνο της Άννας Βη ήταν αυτό. Από εμάς για εσάς τον Αντένα με αγάπη. Είμαστε στην Ελλάδα. Να είστε όλοι καλά.
τι θες να πω. Ό,τι θες. Τι θες να πω. Ότι πέρασα υπέροχα μαζί σου. Και εγώ μαζί σου. Με το κουμπαράκι μου. Είσαι ακόμα το κουμπαράκι μου. Πάντα θα μείνω το κουμπαράκι σου. Once a κουμπαράκι, always. Δεν θα το κόψεις αυτό την εκπομπή μου, το υπόσχεσαι. Το υπόσχομαι. Φύγαμε. Φύγαμε. Γεια, ευχαριστούμε, παιδιά.